συμφωνία είναι γεγονός. Στους εκλογικούς καταλόγους μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε έχει την ελληνική ηθαγένεια. Ωραία. Ελληνική ηθαγένεια ποιος έχει? Στην ελληνική ηθαγένεια το ελληνικό δίκαιο ακολουθεί το δίκαιο του αίματος. Δηλαδή σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να αποδείξει μία ρίζα, μία καταγωγή οποιοδήποτε προγόνου του ελληνική, έχει την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό ορίζει το δίκαιο του αίματος. Έτσι ορίζεται, έτσι αποκτάται η ελληνική ηθαγένεια στο δικό μας δίκαιο. Οποιοδήποτε μπορεί να αποδείξει ακόμη και στα βάθη των ετών ότι έχει έναν πρόγονο, έναν, δεν χρειάζεται και οι δύο, έναν πρόγονο, ο οποίος να είναι, είναι ελληνικής καταγωγής, ορίζεται ως έχουν την ελληνική ηθαγένεια και άρα αυτοδίκαια μπορεί να γραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Τούτο σημαίνει, αυτά είναι μερικά γεγονότα, δεν έχουν να κάνουν με την πολιτική μας θέση, θα την πω μετά. Τούτο σημαίνει ότι ο αριθμός αυτών οι οποίοι είναι απόδημος ελληνισμός δεν είναι αυτή τη στιγμή προσδιορισμένος και μπορεί να είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, μπορεί να είναι και εκατομμύρια. Γιατί είναι εύλογο με βάση αυτό τον κανόνα που σας είπα, έτσι. Εφόσον οποιοδήποτε Έλληνες τρίτης, τέταρτης γενιάς που βρίσκονται στην Αυστραλία, 10 εκατομμύρια μπορούν να είμαστε 13. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολλές γενιές, έτσι. Αυτοί μπορούν αυτοδικαίως να εγγραφούν σε εκλογικούς καταλόγους. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτό νομίζω ότι επίσης εύλογα το παρατήρησαν ήδη εδώ δημοσιογράφοι, ότι δεν είναι δυνατόν να επικαθορίζεται απολύτως ο πολιτικός συσχετισμός της χώρας, εντός της χώρας, από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να έχουν να πατήσουν το πόδι τους άπειρα χρόνια στην Ελλάδα ή να μην το έχουν πατήσει και ποτέ. Ερχόμαστε τώρα στο τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα της ψήφου των αποδήμων. Εμείς καταθέσαμε πρόταση νόμου για την ψήφο των αποδήμων. Καταθέσαμε νομοσχέδιο. Πρόταση νόμου, με συγχωρείτε, νομοσχέδιο δεν μπορούμε πια. Καταθέσαμε πρόταση νόμου. Κάναμε και μια συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα που μας πέρασε και την παρουσιάσαμε με τον κύριο Κατρούγκαλο, τον κύριο Πουλάκη και συμμετείχα κι εγώ. Έχουμε λοιπόν από τη δική μας πλευρά μια σαφή πρόταση νόμου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα της ψήφου των αποδήμων. Διότι τόσα χρόνια συνταγματική διάταξη υπάρχει που λέει ότι μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν, αλλά ουδέποτε έχει ενεργοποιηθεί διότι ουδέποτε υπήρξε νόμος. Από την πλευρά μας λοιπόν καταθέσαμε τον νόμο, την πρόταση νόμου για την ψήφο των αποδήμων. Εκεί τι λέμε? Εκεί λέμε ότι ο απόδημος ελληνισμός, όλοι όσοι έχουν και εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, μπορούν να ψηφίσουν και να εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους, οι οποίοι θα έχουν εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα είναι όμως κλειστός αριθμός, θα είναι βουλευτές επικρατείας και μάλιστα υπάρχει και μία αναλογία που θα είναι κατελάχιστο 3 μέγιστο 12 ανάλογα με τον αριθμό των ψήφισάντων. Δηλαδή για μία μερίδα εκατοντάδων χιλιάδων θα είναι 3, παραπάνω θα είναι 5 κτλ. Μέχρι 12. Θα είναι ένας κλειστός αριθμός προκειμένου. Αυτό σταθμίζει καλά και τα δύο συμφέροντα και τα δύο μεγέθη. Δηλαδή και ο απόδημος ελληνισμός επιτέλους να έχει έκφραση και εκφορά και εκπροσώπηση εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά και να μην υπάρχει αλλαγή του πολιτικού συσχετισμού, διότι με αυτά τα βασικά δεδομένα που σας εξήγησα, θα μπορούσε να υπάρχει και απόλυτη ανατροπή του πολιτικού συσχετισμού από την ψήφο των αποδήμων. Να μην συμβεί αυτό, ώστε όσοι διαβιούν στην Ελλάδα να μπορούν να καθορίζουν και τον πολιτικό συσχετισμό. Διότι το δικαιοπολιτικό επιχείρημα τελικά της δικής μας πρότασης για την ψήφο των αποδήμων, που είναι για κλειστή ανάδειξη εκπροσώπων, είναι ότι αυτός ο οποίος υφίσταται τον πολιτικό συσχετισμό σε μια χώρα είναι αυτός που πρέπει και να τον επιλέγει. Αυτός που επιλέγει τον πολιτικό συσχετισμό είναι αυτός που τον υφίσταται κιόλας. Άρα έχουμε νομίζω μια πρόταση σαφή, είναι μια πρόταση να σημειώσω η οποία ακολουθεί απολύτως το πόρισμα που έκανε η Επιτροπή, που εξέδωσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμών που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είχε συγκροτηθεί μια μεγάλη Επιτροπή Εμπειρογνωμών που έκανε και συγκριτικές μελέτες τι ισχύει στα υπόλοιπα κράτη, τι ακριβώς πρακτικές ακολουθούν, κράτη που έχουν παρόμοιο χαρακτήρα απόδημου πληθυσμού και ακολούθησε απολύτως και μια τέτοια μελέτη και κατέληξε σε ένα τέτοιο πόρισμα το οποίο η πρότασή μας ουσιαστικά το ενσωματώνει απολύτως. Μάλιστα. Να πάμε να συνεχίσουμε. Να δούμε λίγο και τι λέει το κοινά.